Κάρολος Φαβιέρος ήταν Γάλλος φιλέλληνας, στρατηγός και διοικητής του τακτικού στρατού της Ελλάδας κατά την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Θεωρείται ο ικανότερος και ο πιο αγαπητός από όλους τους φιλέλληνες αξιωματικούς που αγωνίστηκαν στο πλευρό των Ελλήνων επαναστατών στο διάστημα από το 1823 έως το 1828. 1827 η Γάμα Ελληνική Εθνοσυνέλευση της Τρεζίνας αναγγέλλεξε τον Φαβιέρο επίτιμο Έλληνα πολίτη. Το καλοκαίρι του ίδιου έτους έλαβε μέρος στην εκστρατεία της Χίου που διακόπηκε μετά από την αντίδραση των μεγάλων δυνάμεων. Προς τιμή του, ο Δήμος Χίου αφιέρωσε μια μικρή οδό στο όνομά του που ξεκινά από την οδό Κουντριώτη και καταλήγει πίσω από το μουσείο. Στην οδό Φαβιέρου μπαίνουμε ανεβαίνοντας την οδό Κουντριώτη με την υποδοχή ενός υπέροχου νεοκλασικού με ιδιαίτερη μπορντούρα στα παράθυρα, κιωσέ, αυλή, ανοιχτό μπαλκόνι και θέα, ένα επίσηρο τριόροφο με ωραίο κήπο και θάμνο κάλυψη στο ύψος του ανθρώπου. Από το αριστερό μας χέρι ένα ωραίο πετροντούβαρο και δεξιά μας μια τετραόροφη πολυκατοικία που φιλοξενεί το γυμναστήριο Ηρακλής με χαρακτηριστικά ημικυκλικά μπαλκόνια. Διακόπτεται από ένα οικοπαιδικό χώρο που διατηρείται καθαρός και ελεύθερος, δίνοντας ανάσα στο δρόμο. Στο βάθος παραμένουν τα ρήπια ενός παλιού τζακιού. Βγαίνοντας, βλέπουμε το γκαράζ και την αυλή του απέναντι σπιτιού, ενώ στην κυριολεξία μας καθυλώνει το κουκλόσπιτο της πόλη Μαρή. Προσοχή στη λεπτομέρεια. Πόσο τέλεια κρύβει το ρολόι της ΔΕΗ, συνδυάζοντάς το με γραμματοκιβώτιο. Με βοτσαλωτή αυλή, με κήπο περιποιημένο, με τη συντροφιά του Ρόκο και του Μιλού, δύο υπέροχων αγατών, μας δίνει στοιχεία τόσο του σπιτιού όσο και της γειτονιάς της οδού Φαβιέρου. Το σπίτι αυτό ήταν το γονιό μου, του Γιώργου του Μαρή και της Σωτηρίας της Μαρή. Και εδώ μεγάλωσα. Σε αυτό εδώ το σπίτι γεννήθηκα εγώ, η αδερφή μου, η δίδυμη αδερφή μου. Και το 1967 γεννήθηκε και η αδερφή μου ήταν η Αγγελική και ο αδερφός μου ο Γιάννης ο Μαρής, ο οποίος τώρα δουλεύει στο νοσοκομείο. Όλα τα σπίτια τότε είχαν, τα περισσότερα τουλάχιστον, είχαν την είσοδό τους από τον δρόμο με σκαλοπατάκια που οδηγούσαν στο σπίτι και τα σπίτια είχαν διάδρομο στη μέση και από εδώ και από εκεί τα δωμάτια. Έτσι ήταν και το δικό μας το σπίτι. Αλλά το 2000 χρειάστηκε να το ξαναφτιάξω. Είχαν φύγει πια οι γονείς και το ξανάφτιαξα και το έκανα όπως το φωτογραφίσατε τώρα. Έχει κήπο βέβαια από πίσω, έχει φουντάνα. Η φουντάνα μαζεύει το νερό της βροχής από τα κεραμίδια και έτσι δεν ξοδεύω πάρα πολύ νερό. Έχει αποθήκη, παλιά ήταν πλυσταριό. Ήταν πλυσταριό παλιά η αποθήκη. Πλέναμε εκεί, υπήρχε καζάνι, βάζαμε φωτιά, υπήρχε φωτιά. Μετά την υπέροχη ξενάγηση στο σπίτι της πόλης, η οδός Φαβιέρου στρίβει ξαφνικά αριστερά σε ένα αδιέξοδο που οδηγεί σε αυλές με την παρεμβολή ενός κλειστού δυστυχώς διόροφου που αποκαλύπτει όμως έναν υπέροχο περιποιημένο κήπο μέχρι να επιστρέψουμε στην οδό υπό την σκιά της υψηλότερης πολυκατοικίας της πόλης. Ακριβώς εδώ βρίσκεται μια από τις πιο σύγχρονες πολυκατοικίες εξιορόφων, φτιαγμένη από τον Γιώργη Συριώδη του 2002, με γκαράζ, υπερυψωμένη είσοδο, με κήπο, με διπλή είσοδο από τη Φαβιέρου και τη Δαμιανού, τη μοναδική ίσως πολυκατοικία με κοινόχρηστο χώρο για συνελεύσεις, συνευρέσεις ή εκδηλώσεις των ενίκων και με μια υπέρογη θέα από την οποία αντικρίζει κανείς, λες και βρίσκεται σε αεροπλάνο τις δύο εκκλησίες, της Ευαγγελίστριας και της Μητροπόλεως. Αυτό το κτίριο είναι σε ένα οικόπεδο που ξεκίνησε η κατασκευή του το 2002. Ήταν δύο οικόπεδα, έγινε συνένωση και έγινε αυτή η εξαόροφη πολυκατοικία. Το 2002, 2004 είχε τελειώσει. Είναι 15 διαμερίσματα. Έχει υπόγειες θέσεις γκαράζ, πάρκινγκ, έχει αποθήκες και έχει επίσης και μία αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τα αρχιτεκτονικά σχέδια
της πολυκατοικίας είναι από το να είναι στον Νίκο Παγίδα, τον αρχιτέκτονα, ο οποίος ήταν ένας από τους καλύτερους αρχιτέκτονες της Ελλάδος. Φέρουν πάρα πολλά κτίρια στοιχείο την υπογραφή του σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό. Σε ό,τι αφορά το στατικό κομμάτι της οικοδομής αυτής, είναι του Αργύρη του Μενδονίδη, πολιτικού μηχανικού. Ένας πολύ καλός μηχανικός με πάρα πολύ πολλά έργα στοιχείο που φέρουν την υπογραφή του. Βγαίνοντας από την πολυκατοικία, πέφτει αναγκαστικά στην ελληνική πραγματικότητα ενός οικοπαιδικού χώρου που εντυπωσιάζει για το μέγεθός του αλλά και για τη βρωμιά του. Αποτελεί παραφωνία και θα πρέπει απαραίτητα να αναζητηθεί οι ιδιοκτήτες του να το καθαρίσουν. Ο δρόμος συνεχίζεται με μια μονοκατοικία στη σκιά στην κυριολεξία, της πολυκατοικίας στη Διώδη και καταλήγει σε ένα υπέροχο σπίτι στη γωνία όπου και κλείνει η οδός Φαβιέρου, στην οποία από την οδό Κουντουριώτη μπήκαμε και στην οδό Ιωάννη Σόδη πίσω από το μουσείο αυτού και βγήκαμε.